Ο Ολυμπιακός Βόλου πέρασε στην αντεπίθεση με μηνύσεις, αγωγές και ένσταση κατά του κύρου στο αγώνα με τον Πανετολικό. Καμία περίπτωση αφαίρεσης βαθμών από τον Πανετολικό παρά μόνο βαρύ χρηματικό πρόστιμο ή ποινή και κλεισμένων των θυρών περιμένει την ομάδα του Αγρινίου. Ανοιχτό και το ενδεχόμενο επανάληψη του παιχνιδιού. Οι Ερυθρόλευκοι καλούνται να τα αφήσουν όλα πίσω και να κοιτάξουν την συνέχεια των υποχρεώσεών τους για τα play-off, όπου αύριο αντιμετωπίζουν στο Πανθεσσαλικό στάδιο τον Ηρακλή για την τέταρτη αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει κάνει το 3 στα 3 απέναντι στην ομάδα του Ηρακλή, αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι αφού κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Πόσο μάλλον όταν ο τεχνικός της ομάδας Γιώργος Βαζάκας καλείται να καλύψει πολλά κενά από απουσίες ποδοσφαιριστών του. Για λόγους τραυματισμών από την αυριανή αναμέτρηση που ξεκινάει στις 8 θα απουσιάσουν οι Κοστούλας, Καράς, ενώ αμφίβολος είναι ο Κατσιαρός. Τιμωρημένος από κάρτες είναι ο Φανάσης Παλαιολόγος. 4 κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε στο Αγρίνιο και ο Σπύρος Γόγολος. Πιστεύω ότι την άνοδο η ομάδα μας την έχει πάλι στα χέρια της. Έχουμε 3 μάτσα στον Βόλο. Το που θα κοιτάξουμε να τα κερδίσουμε. Μια αρχή το παιχνίδι της Τετάρτης, 1-1 φυσικά. Για να πανηγυρίσουμε εμείς την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.